Πράγματι, η ανάπτυξη του τουρισμού και του αγροτουρισμού είναι μονόδρομος και στο ορεινό, αλλά και πολύ όμορφο πογόνι. Πώς έχει μετεξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία της ανάπτυξης του τουρισμού στο πογόνι, θα συνομιλήσω με έναν εκ των πρωτεργατών της ανάπτυξης του τουρισμού στο πογόνι και συγκεκριμένα στην Πολίτσα. Έχω δίπλα τον Θανάση τον Νάκα. Κύριε Νάκα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Καλώς σας βρήκαμε. Όπως είπατε και εσείς, στο πογόνι ξεκίνησε μια δυναμική δύναμη του τουρισμού, ανεξαρτήτως αν είναι λίγοι ή πολλοί, αλλά ξεκίνησε και γνωρίζεται για το πογόνι σαν μέρος του τουρισμού. Και συγκεκριμένα έρχονται τουρίστες με τα λόγατα που τα έχει οργανώσει η Χριστίνα και στην Πολίτσα έχει βρει το έδαφος με την Νατάσια Χαζή και κάθε εβδομάδα είναι από 5, 6, 10, 11, 12 και 14, 15 άτομα. Έρχονται εκεί, τρώνε, περάνε καλά το βράδυ και ξεκινούν την άλλη μέρα για να φύγουν για παρακάτω για τον Λιμπόχο που έχουν το πρόγραμμά τους. Άραγες έχει έρθει και στο πογόνι ο τουρισμός. Πέραν το πογόνι, τα 7 χωριά του πογονίου είναι και το μέρος που έρχονται οι εραστές της άγριας φύσης. Βλέπω ότι έρχονται πολλοί μοτοσυκλιστές. Έχω δει στα χωριά του πογονίου, έχω διαπιστώσει Χλωμό, Τσάντιστα, χωριάδες, Σοπική. Ναι, έρχονται σε όλο το πογόνι, θέλουν να δουν τα βουνά, θέλουν να δουν το τσάι που το μαζεύουν στο βουνό, θέλουν να δουν τις βρύσες, θέλουν να δουν το δάσος, θέλουν να δουν το αγρογούρνο. Έρχονται με ποδήλατα, με γουρούνες, με αυτοκίνητα, με μοτοσυκλέτες, με το παν για να έρθουν, για να δουν και να απολαύσουν το πογόνι. Έρχονται και για να φάνε και ένα μεσημέρι στο Θανάση το Σόρι, οι Ισραηλινοί και άλλοι από άλλα από ξένα κράτη. Και έτσι ξεκίνησε στο πογόνι καλός τουρισμός, λίγος αλλά καλός. Έχουμε βέβαια πέραν τα θρησκευτικά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια πάρα πολύ όμορφα, ιστορικά θα έλεγα, θαυματουργά θα έλεγα, έχουμε και τον καταράκτη της Σέλτσης. Ναι, υπάρχει ο καταράκτης της Σέλτσης. Γι' αυτό ο καταράκτης της Σέλτσης έδωκε μια δύναμη καλή στο πογόνι, γιατί περνώντας από κάτω στη Σέλτση, ο άλλος θέλει να δει τον καταράκτη, να δει το νερό, να δει το ποτάμι, να δει τη φύση. Περάγει από εκεί και το οποίο του δίνει κάποια δύναμη και ο ένας με τον άλλον έρχονται επαναλημμένα κόσμο να δει τον καταράκτη της Σέλτσης. Ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό είναι τώρα το κλειδί, ούτως ώστε να καταφέρετε εσείς στο πογόνι να κρατήσετε τους επισκέπτες, τους τουρίστες μία, δύο, τρεις ή και περισσότερες βραδιές. Τι μπορεί να γίνει? Σε αυτό το θέμα, εγώ έχω πολλά χρόνια που έχω κάνει δύο γκαζονιέρες, τις οποίες παίρνει από 4 κρεβάτια, 8 κρεβάτια, με τις ανεσίστας, την οποία έχουν και τη φρεσκάδα με ερκοντήσεων, έχουν και τη ζέστα με θέρμαση και με τα πάντα, έχουν και το μεσημέρι και το βράδυ και το πρωί να το φάνε στο Θανάση Σόρι. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να ξεκινήσει, και κάπου έχει ξεκινήσει από λίγο, αλλά περιμένουμε το πιο καλύτερο για να έρθει και στο πογόνι ο τουρισμός όσο πιο περισσότερο. Πράγματι, εσείς έχετε κάνει τη δική σας επένδυση. Δεν ξέρω κατά πόσον είσαστε ευχαριστημένος και τι χρειάζεται, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται μια προβολή πάνω σε αυτό το θέμα. Να προβάλλετε το δικό σας ξενώνα, όπως αλίμονο και οι άλλοι που έχουν ξενώνες ή θα χτίσουν ξενώνες στα χωριά του πογονίου. Τι μπορεί να γίνει, αρκεί το booking ή μπορεί να κάνουμε και κάτι άλλο για προβολή, είτε οι δημοτικές αρχές ή κάποιος άλλος φορέας να προβάλλει όλη αυτή την ομορφιά και τι παρέχει το πογόνι γενικά για τους επισκέπτες? Ξεκινώντας από αυτή την ημέρα τη σημερινή και που έχω προετοιμάσει και για το δίκτυο και για το booking και για τα πάντα, θα κάνω το παν με προβολή τις δικές μου τις γκαζονιέρες, το οποίο κάνουν και άλλοι στην Πολίτσα, θα κάνουν και άλλοι στο πογόνι, για να έρθει ο τουρισμός όσο πιο κοντά και να αποκτάει μια μέρα καλύτερη και σε άλλο μέρος και σε άλλο ορεινό μέρος, το οποίο είναι το πογόνι. Πολλές φορές εσείς οι επιχειρηματίες είσαστε λίγο στενόμυαλοι σε εισαγωγικά. Το να χτιστούν όσο περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, όσο περισσότεροι ξενώνες, εσάς σας ωφελεί ή σας βλάπτει? Για την απόψη μου μας ωφελεί, γιατί όσο περισσότερα είναι, τόσο περισσότερο κόσμος θα έρθει και ο ένας με τον άλλον θα έχουμε δουλειά όλοι. Δηλαδή ποτέ να μην πει κανένας ότι γιατί φτιάχνει ο άλλος. Όλοι να φτιάχνουν όσο πιο περισσότεροι. Αυτή είναι η απόψη μου και αυτό θέλω εγώ. Αυτό σημαίνει ότι έχετε επιχειρηματικό μυαλό. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια η ανάπτυξη θέλει και άλλα πράγματα, όχι μόνο το να έχετε ανοιχτά μυαλά. Όσον αφορά τις υποδομές, τι προβλήματα έχει το πογόνι με την υποδομή?
οδική υποδομή. Το Πογόνι πάει καλά μέχρι τώρα με τον Δήμαρχο τον Δημήτρη Τόλη, τον ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα κομμάτια που έκαμε με μπετό και έχουμε και ένα άλλο σιγαρίκι που έδωγε σε συνεντεύσεις και στα ελληνικά και στα αλβανικά, το οποίο θα γίνει από τη Σούχα ως τη Σέρτσι με άσφαλτο. Ευχόμαστε αυτή η υπόσχευση να είναι αληθινή και το πιστεύουμε ότι θα είναι αληθινή. Και αυτό θα φέρει πιο κοντά τον τουρισμό στην Πολίτσανη και την καλύτερη ζωή του Πογονήσιου, του κάθε χωριάτη, το οποίο θα έρχεται στην πόλη με άνεση και με καλό δρόμο. Πέραν τούτου, εσείς περιμένετε επισκέπτες. Από ό,τι γνωρίζω, η κυρία Φίδη, η Χριστίνα, έχει επισκέπτες υψηλού διανοητικού και πνευματικού επίπεδου. Είναι διανοούμενοι οι άνθρωποι που έρχονται. Με το άνοιγμα της διάβασης στη Σοπική, στους Ρημάδες, έχετε ελπίδα ότως ώστε να υπάρχει μια περαιτέρω συνεργασία με το από εκεί Πογόνι? Εγώ το εύχομαι και το περιμένω και εγώ δίνω το λόγο, αν ανοίξει Ρημάδες από Γιάννενα, έχω τόσο πολλούς φίλους που αν δεν είναι κάθε μέρα θα είναι δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα θα έρχονται φίλοι να επισκέπτονται το Πογόνι, μπορεί να κάθονται και εκεί και να τρώνε ένα μεσημέρι για να φεύγουν. Γι' αυτό θα είναι το καλύτερο το πράγμα να ανοιχτεί Ρημάδες, έστω και περιοριστικά, να έχουμε δύο-τρεις φορές άνοιγμα την εβδομάδα. Εσείς παρέχετε βέβαια και τη γαστρονομία στο Πογόνι, είναι ο γνωστός ο Νάτσας, ο Θανάσης ο Σόρης, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη του τουρισμού δεν θα μπορέσει ο Νάτσας να τα απεξέλθει μόνο αυτός. Χρειάζονται και να ανοίξουν και άλλα εστιατόρια και άλλες ταβέρνες. Όχι μόνο στην Πολίτσα, αλλά και σε άλλα μέρη. Σχοριάδες, Σοπική, Χλωμό, Τσάτιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Στην Πολίτσα υπάρχουν δύο εστιατόρια. Είναι του Θανάση Σόρη και της Δημητρούλας, του Κύρου και του Γαβρίλη. Υπάρχει και τάλο τώρα που άνοιξε, της Νατάσια Χαζής, η οποία φέρνει τον τουρισμό εκεί πέρα, φτιάχνει και μαγειρική, θα περιμένει και αυτή κάποιον άλλο κόσμο. Αλλά δεν θα πάψει που να ανοίξει και κάποιος άλλος, κάποιο άλλο εστιατόριο ή ταβέρνα, το οποίο άμα ο κόσμος θα είναι πολλής, θα βλέπει ότι θα έχει δουλειά. Όλοι εσείς αξίζετε συγχαρητήρια. Είσαστε όλοι σας άξιοι συγχαρητηρίων, διότι αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία. Και πιστεύω ότι αυτό θα προσεγγίσει και το ενδιαφέρον των νέων, των παιδιών σας, των εγγονών σας που είναι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο συγχαρίκι που πρέπει να είναι και θα είναι και βλέπω είναι για το καλοκαίρι 15-20 μέρες ή ένα μήνα ή δύο μήνες. Το Πογόνι βράζει από κόσμο και από παιδιά νέους, την οποία έχουν δίψα για το χωριό, δίψα για τη φύση, δίψα για το Πογόνι, δίψα για τα βουνά, δίψα για τα ποτάμια. Και αυτό περιμένουμε. Εγώ έχω 5 αγκόνια, τα αγκόνια τα δικά μου λένε πότε να έρθουν στο χωριό και αυτή είναι η ευχαρίστηση δική μου που έχω φτιάξει την υποδομή και περιμένω τα αγκόνια μου και τους φίλους τους και όπως και σε όλο το χωριό και σε όλο το Πογόνι. Γι' αυτό είναι το καλύτερο οι νέοι να ζυγώσουν προς το Πογόνι και να ζυγώσουν προς τα παλιά τα εδάφη τα δικά τους και να κοιτάξουν ότι υπάρχει και εδώ ζωή σε εμάς. Αν μη τι άλλο, οι Σχοριάδες είναι ένα χωριό πρότυπο. Το έχω προβάλει στην εκπομπή μου 100 φορές. Μου έχουν πει πολλοί γιατί το κάνω, τους έχω απαντήσει. Και δεν θα διστάσω, δεν θα σταματήσω ποτέ να προβάλλω τα χωριά πρότυπα στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μοινότητας. Έχετε και έναν ξενώνα εκεί στους Χωριάδες. Δημόσιος ξενώνας που τον πρόβαλα εδώ με μια ειδική εκπομπή που είχα το Θωμά τον Άκα, τον αδερφό σας. Ναι. Τιμή σας και καμάρι σας. Ευχαριστώ. Και βέβαια το να πάει κανείς στους Χωριάδες με εκείνο το αθλητικό κέντρο που έχει εκεί. Δεν θα ήταν ένα πολύ ωραίο μέρος ούτως ώστε να είχε στέκια να προπονούνται ακόμα και οι ομάδες, επαγγελματικές ομάδες? Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Και οι Σχοριάδες έχει πετύχει ένα σκοπό πάρα πολύ καλό με τον αδερφό μου, με τον πρόεδρο του χωριού, με τον αδερφό μου τον Θωμά τον Άκα, με τον πρόεδρο του χωριού τον Τάκη Πασπάλη που είναι και διαχειριστής και με τον Αρχιδιάδη Ταλέ από την Αθήνα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, το οποίο έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή υποδομή, έχουν φτιάξει αθλητισμό, έχουν φτιάξει τώρα θα φτιάχνουν το οποίο θα είναι για τον χρόνο έτοιμο το μουσείο. Θα έρθει το μουσείο. Έχει φτιάξει αυτό που λες εσύ, τον ξενώνα, έχει φτιάξει για ιατρείο.
έφυγε πολλά πράγματα τα οποία και θα κάνει ακόμα και κάνοντας οι σχοριάδες, πέρι παράδειγμα για όλο το Πογόνι. Αλλά οι σχοριάδες είναι πρώτοι γιατί έχει φτιάσει και φτιάνει ακόμα με τη δύναμη τη μεγάλη του αδερφού μου οικονομικά και του συλλόγου και του χωριού. Και βέβαια εσείς με το δικό σας τον Ξενώνα, Άνεση, έτσι ακριβώς τον έχετε ονομάσει, ναι, πιστεύω ότι έχει την αυρή ένας παραθεριστής, ένας τουρίστας, ένας μελετητής, ένας ερευνητής και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που σε τελική ανάλυση, ρε παιδί μου, του αρέσει η φύση και το καλό φαγητό. Ναι. Όποιος έρθει στον Ξενώνα το δικό μου, σε αυτά που θα έρθει να είναι στη δική του. Θα έχει την τηλεόραση, θα έχει το ίντερνετ, θα έχει το νερό το κρύο, θα έχει το μπάνιο το ζεστό, θα έχει το λέβητα, θα έχει το air condition, θα έχει όλες τις ανέσεις του αυτό. Να καθίσει να έχει φρεσκάδα το καλοκαίρι και το χειμώνα να έχει τη ζέστη. Και αυτό θα είναι καλό, ο καθένας όποιος θα θελήσει να έρθει, θα το απολαύσει και θα καταλάβει αυτά που μιλάω τώρα εγώ εδώ. Μου είπατε ότι διαθέτεται και ίντερνετ. Σε ρεπορτάζ που έχω κάνει σε πολλά σημεία της Εθνικής Ελληνικής Μοιρότητας, αντιμετώπισα το πρόβλημα της έλλειψης του ίντερνετ. Προβλήματα με την τηλεπικοινωνία. Συγκεκριμένα στη Λεσσινίτσα, το Πογόνι αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα. Και το Πογόνι έχει προβλήματα, αλλά με κάποιο ποσοστό πιο λιγότερο από αυτά. Γιατί όλοι ο ένας με τον άλλον έχουν βάλει το ίντερνετ και αυτοί που έρχονται το καλοκαίρι το βάζουν το καλοκαίρι και φεύγουν το χειμώνα το κλείνουν. Και έτσι έχει πιο περισσότερο ίντερνετ το Πογόνι. Με άλλα προβλήματα στην υποδομή, μου είπατε για τον δρόμο, είπαμε για την τηλεπικοινωνία, το ίντερνετ. Προβλήματα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης, θα έχει το Πογόνι. Παράπονο μεγάλο έχω και θα το πω τώρα δημόσια να το ακούσει και ο δήμαρχος και ο διευθυντής του νερού. Πέρασε ένας χρόνος και δεν ήρθανε με μεγάλο αγώνα και του διαχειριστή του Υπασπάλη και των πρόεδρων, δεν ήρθανε να καθαρίσουν τα ντέπα, αποθήκες του νερού, τις δεξαμενείς του νερού, τις οποίες και έπρεπε να χαρίξει φάρμακο μέσα για να χρονίσει. Αυτό το έχω μεγάλο παράπονο και πρέπει να το κάνουμε μέσα, πρέπει να το χαγκάμε, γιατί πέρασαν κόσμο το καλοκαίρι και έπινα νερό άπλητο. Το λέω καθαρά και το λέω δημόσια και όποιος έχει την ευθύνη να καταλάβει και να ακούσει και πρέπει να πάρει μέτρα αμέσως. Γιατί είναι η υγεία του ανθρώπου το πιο βασικό. Εμείς οι δημοσιογράφοι συνήθως είμαστε σε ρόλο του συνηγόρου του διαβόλου. Στην προκειμένη περίπτωση, ας με επιτραπεί να είμαι λίγο συνήγορος υπεράσπισης. Ναι. Διότι η εν λόγω επιχείρηση ίδρευσης είναι πλέον δημόσια επιχείρηση που υπάγεται από το κράτος. Ναι. Υπάγεται από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα γιατί εγώ ήμουν διαχειριστής όταν είχε έρθει η εντολή και η διαταγή από το Πρωθυπουργό και το πήραν τότε στα δημαρχεία όλα τα νερά. Απότυχε, αφού απότυχε το πήρε το κράτος. Αλλά το κράτος πρέπει να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της γιατί το Πογόνι είναι πρώτο που πληρώνει τις 60.000 το χρόνο και δεν πρέπει να έχει αυτά. Έχω και ένα άλλο παράπονο για το Πογόνι, για την Πολύσανη, την οποία ο διαχειριστής του νερού της Ντρόπολης και ο διευθυντής που τους έχω ενημερώσει, είναι απαράδεκτο αυτό για 15-20 οικογένειες, άνοιξαν μόνοι τους το κανάλι και έβαλαν μόνοι τους τη σωλήνα, την οποία πρέπει να την είχε βάλει το κράτος. Αυτά τα χρήματα δεν είναι λίγα, γιατί ήταν κάπου ως 800 και 1000 μέτρα σε κάποιος, 300-400. Μόνο είναι 4-5.000 μέτρα σωλήνα, το ίδιο και κανάλι, και αυτά τα έκαναν όλοι ατομικά οι πολίτες, μέσα κι εγώ, το οποίο το είπα και του δήμαρχου, είπα και του διαχειριστή του αυτού και κανένας δεν έβαλε το χέρι. Και είναι αντροπή τους και το λέω να τα ακούσουν, να το πάρουν χαμπέρι, να είναι ποινή. Όταν πληρώνω το 60.000 το χρόνο, πρέπει να μου φέρει το νερό ως την πόρτα τη δική μου. Γι' αυτό το λέω δημόσια και να ακούσουν και να πάρουν τα μέτρα. Πέραν του επιχειρηματία, είστε καλός και στο ρόλο του συνηγόρου του πολίτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ηλεκτρική ενέργεια. Το αντιμετώπισα, τα τηλέφωνα που μου πέφτουν είναι άφθονα. Μάλλον αυτές τις μέρες είχα περισσότερα τηλέφωνα από τη Δρόπολη, κυρίως από την κάτω Δρόπολη με τις διακοπές του ρεύματος. Έχουμε παρόμοιο πρόβλημα και στο Πογόνι. Το ίδιο πρόβλημα στο Πογόνι και είναι κακό για όλη την Αλβανία, αλλά εγώ μιλάω για το Πογόνι. Πέρασαν 30 χρόνια δημοκρατία με πρωθυπουργούς και διάφορους. Δεν έχει τακτοποιηθεί το Πογόνι και το Πογόνι είναι το ίδιο. Όπως έλεγαν τότε στοκ νεμπούλο, τώρα λένε το ίδιο. Κόβεται, έρχεται. Μόλι που έκαμε μια μεγάλη κίνηση, ο Σωτήρ Τσιόνης και μπράβο του, έδωκε 100 εκατομμύρια παλιά και άλλαξε τα φλιτζάνια σε αυτά, πάλι έχουμε κόψιμο του ρέματος. Και αυτό είναι κακό, κάπου να ακούσουν και να βάλουν το χέρι τους, αν μπορούν να το βάλουν.
να επιστρέψουμε λίγο στο ρόλο το δικό σας ως επιχειρηματία. Εσείς με τον ξενώνα που έχετε, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε πολίτης με την έννοια τι οικονομική δύναμη πρέπει να έχει. Πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος για να έρθεις στον ξενώνα του ΝΑΚΑ στην Πολίτσα. Είναι καθαρό το θέμα το δικό μου, δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά υπάρχει. Δηλαδή, αν θα έρθουν να κοιμηθούν 4 άτομα σε μια γκαζονιέρα θα πληρώσουν 40 ευρώ. Αλλά αν και τα άλλο, ότι και ένας να έρθει πάλι θα πληρώσει 40 ευρώ. 10 ευρώ το άτομο. 10 ευρώ το άτομο, δεν είναι πολύ το αυτό. Μακάρι να έρθουν και θα τα βρούμε πάλι. Συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό. Όχι το πρωινό, θα πάει να το φάει στον Άτσι, θα πληρώσει χώρια, μόνο τον ύπνο. Μέσα έχει το μπάνιο, το ίντερνετ, την τηλεόραση. Όχι και ποδήλατο έχουμε μπαταρία, άμα θέλουν να κάνουν, να πάνε όπου θέλουν με το ποδήλατο, με μπαταρία. Κύριε Νάκα, εύχομαι πολύ σύντομα το Πογόνι να γεμίσει ξενώνες. Το πολύ. Πιστεύω αυτό. Ναι. Όσο περισσότεροι ξενώνες, τόσο περισσότερη δουλειά θα έχετε όλοι σας μαζί. Και επίσης εύχομαι ο τουρισμός να αναπτυχθεί στο Πογόνι, στη Δρόπολη, στα Ριζά, στο Βούρκο και σε όλη την εθνική ελληνική μοινότητα. Συμφωνώ απόλυτα και είμαστε όλοι με αυτή τη γνώμη τη δική σου και ευχόμαστε να έρθει μια καλύτερη μέρα από ό,τι έχουμε σήμερα. Και σήμερα πάλι καλά είμαστε.